όπως πάντα στη νέα δράση του κινήματος υπέρβαση, αξιοπρεπής εργασία και σύγχρονες εργασιακές σχέσεις. Κατερίνα Ζαγκανά, θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Και έτσι για να ομορφύνει και το πλάνο μας, να μας κάνει ένα μεγάλο της Κατερίνας Ζαγκανά ως σκηνοθέτης μας, να την βλέπουν και οι τηλεθεατές μας να την γνωρίσουν καλύτερα. Τι γίνεται λοιπόν, Κατερίνα, για πες μας, τι έχουμε? Λοιπόν, τη Δευτέρα δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από μια κυρία, η οποία δυστυχώς δεν άφησε το τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της. Μας έθεσε ένα θέμα. Ο σύζυγός της, εργαζόμενος σε μια εταιρεία, δεχόταν απίστευτες πιέσεις από τον εργοδότη με αποτέλεσμα να υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο. Στη δουλειά της? Στη δουλειά του, ναι. Μάλιστα. Τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να προστατευτεί και πώς μπορεί ουσιαστικά να ενισχύσει τον ισχυρισμό της ότι ήταν εργατικό ατύχημα και όχι ότι ο άνθρωπος είχε κάποια ασθένεια προσωπική, ώστε για να μην αποζημιωθεί. Επειδή έχουμε αποφάσεις τέτοιες και αεροπαγητικές πλέον, ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εργασίας του πιέζεται και αναγκάζεται να αποχωρήσει από την εργασία και να αποζημιωθεί, είτε ακόμα και κάτω από την πίεση να υποστεί είτε αυτό που υπέστη ο κύριος, δηλαδή έμφραγμα, είτε ακόμα και απόπειρα αυτοκτονίας, όπως έχουμε τη συγκεκριμένη απόφαση από τη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα, είναι εργατικό ατύχημα. Α. Εργατικό ατύχημα λοιπόν δεν θεωρείται μόνο να χτυπήσει το χέρι στην ώρα της εργασίας, να λιποθυμείς, να συμβεί κάτι δηλαδή το οποίο είναι βίαιο και απότομο. Έτσι. Είναι εργατικό ατύχημα και όταν ο εργοδότης σε πιέζει. Όταν ο εργοδότης σε απειλεί ότι κοίτα να δεις, θα χάσεις τη δουλειά σου εάν δεν κάνεις αυτό. Και εσύ από την πίεση που δέχεσαι σου συμβαίνει κάτι, είτε εγκεφαλικό, είτε έμφραγμα, είτε ακόμα και απόπειρα αυτοκτονίας της κυρίας, είναι εργατικό ατύχημα. Έχει νομολογηθεί, κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον εργοδότη πλέον, έχει και εκείνος δικαιώματα. Σίγουρα η αγορά εργασίας είναι προβληματική, σίγουρα ο κόσμος δεν έχει δουλειά και αναγκάζεται να κάνει απίστευτες υποχωρήσεις, όχι όμως σε βάρος της υγείας του, αυτά πρέπει να έχουν κάποια όρια. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε στον κόσμο, λέμε μη φοβάστε, καταγγείλτε. Τηλεφωνήστε εδώ στο Κόντρα, τηλεφωνήστε στην υπέρβαση. Ό,τι θέμα έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας σας, η Κατερίνα Ζαγκανά θα είναι στο πλευρό σας για οτιδήποτε χρειαστεί, για οποιαδήποτε νομική ενέργεια χρειάζεται να κάνουν. Έτσι είναι, Κατερίνα? Ακριβώς έτσι είναι και η κυρία μας πάρει τηλέφωνο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα είναι γενικό το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Να ξέρει όμως ότι σίγουρα είναι ένα εργατικό ατύχημα αυτό το οποίο μας περιέγραψε. Να ξέρει ότι σίγουρα μπορεί να αποζημιωθεί και από το ΙΚΑ, αν ήταν ασφαλισμένος, αλλά και από τον εργοδότη. Πρέπει να καταγγείλει το γεγονός και στην αστυνομία και στην επιθεώρηση εργασίας μέσα σε 48 ώρες, αλλά και στο ΙΚΑ, που έχει 5 μέρες που μπορεί να το καταθέσει. Αλλά αφού είναι στο νοσοκομείο, έχει μία παράταση στην προθεσμία, μπορεί να αποζημιωθεί, να καλυφθούν τα κονδύλια, δεν έχει κανένα πρόβλημα γυναίκα, γιατί από ό,τι δήλωσε δεν είχε καθόλου χρήματα. Μάλιστα. Έχουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες, Κατερίνα, με το τελευταίο διάστημα. Έχουμε. Ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε πιέσεις στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιατί προτιμάει ο άλλος να τον διώξει, αν είναι ιδιαίτερα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ένας υπάλληλος. Οπότε έχει και αξιώματα, έχει και δικαιώματα και πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει το κόστος του εργοδότης. Οπότε, που θα χτυπήσει κυρίως τον μεγάλο. Οπότε να βάλουμε τώρα στην οθόνη μας και τον Στέφανο τον Τσίπα, γιατί σε σχέση με αυτό που λες, θέλω να δώσω και μια πάσα στον Στέφανο, διότι ακούμε ότι έρχονται μαζικές απολύσεις στις τράπεζες, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ναι, έρχονται μαζικές απολύσεις. Να έχουμε όμως και την Κατερίνα Τζαγκανά να το κάνουμε. Βεβαίως. Και αυτό το εργατικό, το ασφαλιστικό το οποίο προσπαθεί να περάσει τώρα και τη δρά ο κόσμος, ουσιαστικά χτυπάει τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Τον εργαζόμενο, ο οποίος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πλέον. Και άρα λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέει η Κατερίνα, ο τραπεζικός υπάλληλος που θα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, Στέφανε, που θα κληθεί, θα το ανακοινώσουν ότι χιλιάδες απολύσεις ετοιμάζονται, όποιος από αυτούς, Κατερίνα μου, στο επόμενο διάστημα αρρωστήσει, θα πρέπει να έρθει να επικοινωνήσει μαζί σου, να το περάσει ως εργατικό ατύχημα, έχει αυτή τη δυνατότητα? Όχι τόσο. Δεν σου είπα εγώ να πάθει ίωση, αλλά άμα πάθει κάτι η καρδιά του, επειδή του είπανε 10 φορές ότι το τέλος του μήνα θα απολυθεί,
Είναι ή δεν είναι εργατικό αντίκτυπο. Αν του είπαν ότι είσαι άχρηστος, ότι πρέπει να αφύγεις, ότι τι κάνεις εδώ πέρα και τζάμπα σε πληρώνουμε. Μα αυτό τους λένε με λίγα λόγια. Αυτό τους λένε και το επαναλαμβάνουν. Ότι αν τι κάνεις. Αυτά στο σπίτι, Κατερίνα, πάλι εργατικό. Πάλι, όχι, εκεί δεν είναι εργατικό, εκεί είναι άλλο. Εκεί είναι βαριά ανθιγεινά. Λοιπόν. Για πες μας, Κατερίνα. Ωραία, λοιπόν. Όταν λοιπόν σε υποβιβάζει μόνο και μόνο για να φύγεις, να μην σου πληρώσει αποζημίωση και αναγκάζεσαι και να στραφείς σε μεθόδους που δεν θα ήθελες, όπως η κυρία, επαναλαμβάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία που πειράθηκε να αυτοκτονήσει, είναι ναι, εργατικό. Είναι εργατικό. Βεβαίως. Πάντως τώρα είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε όλοι ας πούμε, τα εργατικά ζητήματα από άποψη των εργαζομένων, ιδίως κάποιοι μάχημοι δικηγόροι που. Μας φτύνουν και ανοίγουμε ομπρέλα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Η σημασία έχει ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του και εμείς μέσα από την υπέρβαση και εδώ χάρη στο Contra Channel τους δίνουμε τη δυνατότητα και να τα μαθαίνουν αλλά και να τα διεκδικούν. Και γιατί... κυρίως να τα εξισορροπούν με τις πραγματικές καταστάσεις. Και να τα κατανοούν, να μην φοβούνται. Διότι όταν συμβαίνει κάτι και γυρίζει ο άλλος στο σπίτι του και λέει το αφεντικό μου φώναξε, με μείωσε, μου έκανε αισθανθώ άσχημα, με είπε άχρηστο μόνο και μόνο γιατί παίρνω ένα αλφα μισθό και δεν θέλει να μου το δώσει και θέλει να με διώξει. Αυτό είναι σημαντικό, Κατερίνα. Αυτό είναι εργατικό. Πρέπει ο άλλος να καταλάβει ότι αν μη τι άλλο είναι αξιοπρεπής ως άνθρωπος. Στο θέμα της εργασίας, εάν αντιμετωπίζει την προσβαλόμενη την αξιοπρέπειά του, πρέπει οπωσδήποτε να μα εμείς τι λέμε στο κίνημα υπέρβαση, ποιο είναι το κύριο μότο μας, ότι πρωτίστως προστατεύουμε την αξιοπρέπειά μας και μετά οτιδήποτε άλλο. Και μετά η αξιοπρέπεια έχει μας, να κάνει και όταν είσαι δανειολήπτης, και όταν είσαι εργαζόμενος και στις συναλλαγές σου γενικότερα, η αξιοπρέπεια είναι το πρώτο μας αγαθό, ηθικό αγαθό, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Με ενημερώνει ο